Επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, με το Βερολίνο να λέει ναι σε περισσότερες κινέζικες επενδύσεις, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους και κανόνες. Η Άγγελα Μέρκελ τόνισε ότι η Γερμανία ελέγχει πολύ αυστηρά ορισμένους τομείς στρατηγικής σημασίας, ειδικά στις υποδομές. Η Γερμανίδα καγκελάριος που βρίσκεται στο Πεκίνο συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε σημειώσει πως το Πεκίνο ευελπιστεί η Γερμανία να δεχτεί να επενδύσουν στη χώρα και άλλες κινέζικες εταιρείες, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς κυρίως στις εξαγωγές κάποιων αγαθών. Αναφέρθηκε και στο θέμα του Χονγκ Κονγκ. Η κινέζικη κυβέρνηση διαφυλάσσει το διπλό σύστημα. Οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ διοικούν το Χονγκ Κονγκ και αυτό το στηρίζουμε. Στηρίζουμε την κυβέρνηση να τερματίσει τη βία και το χάος, σύμφωνα με τον νέο νόμο. Να επιστρέψει η τάξη. Η Άγγελα Μέρκελ εξέφρασε την επιθυμία της ο εμπορικός πόλεμος της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματιστεί καθώς πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Η οικονομία της Γερμανίας συρρυκνώθηκε εξαιτίας της μείωσης των εξαγωγών το δεύτερο τρίμηνο και οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οδεύει προς ύφεση εν μέρη διότι παγιδεύτηκε στα διασταυρούμενα πυρά του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.